Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη gaming βίντεο. Σήμερα επιστρέφουμε στο Minecraft και συγκεκριμένα σας έχω τάξει ότι θα σας φτιάξω το υποβρύχιο σπίτι που είχα κάνει σε live και δεν το είδατε ποτέ. Οπότε αυτό είναι που θα δημιουργήσουμε σήμερα. Πριν ξεκινήσουμε βέβαια θέλω να σας ενημερώσω ότι και εδώ στο YouTube κανάλι μου αλλά και στο τρόβο μου Κωνσταντίνα Κάτω Παύλο Official γίνονται πλέον καθημερινά live streams. Ένα από τα παιχνίδια που έχουμε ξεκινήσει είναι και το Minecraft σε ένα νέο server, στο BTT Server V2, όπου παίζουμε πολλά άτομα μαζί και έχει πάρα πολύ πλάκα. Οπότε σιγουρευτείτε ότι θα τσεκάρετε και κανένα live με Minecraft που κάνουμε και πάμε να ξεκινήσουμε με το βίντεο. Έχουμε αφήσει εδώ το κότερο, είναι το τελευταίο που είχαμε φτιάξει και το σπίτι, το υποβρύχιο που θέλουμε να κάνουμε σήμερα είναι παρόμοιο με αυτό εδώ. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να κάνω ολόιδιο, αλλά θα το κάνουμε κάπως να μοιάζει τέλος πάντων. Το μέρος όπου λέω να κάνουμε το σπίτι θα είναι εδώ πέρα, γιατί έχουμε ήδη κάνει από εκεί πέρα. Οπότε θα πάμε κοντά στο δεντρόσπιτο και θα κατεβούμε εδώ. Νομίζω... Α, μια γιαλάνα! Κάπου εδώ είναι το κατάλληλο σημείο. Αυτό που θέλω για αρχή να κάνω είναι να το κάνω όλο πλάκα. Θέλουμε να πάρουμε λευκό έτσι μάρμαρο μπλοκ, το οποίο θα είναι γύρω γύρω το περίγραμμα του παραθύρου. Οπότε ξεκινάμε και βάζουμε 1, 2, 3. Τι υλικό είναι αυτό που έχω διαλέξει? Quartz pillar. Τέλος πάντων. Κάπως έτσι. Λίγο πάνω. Τώρα σκέφτηκα εδώ πέρα να κάνω μια αλλαγή που δεν έχω βάλει στο προηγούμενο σπίτι που έκανα και να είναι κάπως έτσι. Ή το είχα κάνει. Τέλος πάντων, τρέχει λίγο περίεργα το νερό εδώ, αλλά δεν μας πειράζει και πάρα πολύ. Ή. Α, περιμένετε. Όχι, όχι, όχι. Θα το βάλουμε εδώ. Έτσι. Εδώ, ναι. Και αυτό εδώ, οπότε ανεβαίνει. Μετά βάζουμε και εδώ και άλλη σκαλίτσα. Και κάνουμε τη συνέχεια. Μέχρι να έρθουμε στο ίδιο σημείο. Και από εδώ πάλι βάζουμε σκαλίτσα και κατεβάζουμε... Έτσι. Οπότε αυτό είναι το ένα παραθυράκι που θα έχουμε. Τώρα, δεν θέλουμε ένα, θέλουμε δύο. Οπότε πρέπει να καθαρίσω δίπλα όλη αυτή την έκταση για να χωρέσει να μπει άλλο ένα τέτοιο. Οπότε θα καθαρίσω εδώ πέρα λίγα ακόμα blocks. Θέλουμε σίγουρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocks. Και εδώ θα βάλουμε και ένα κενό από 2. Άρα έχουμε το ένα, πρέπει να καθαρίσω 6 blocks. Έχω μπόλικη δουλίτσα. 2 hours later. Ωραία, μετά από πάρα πολλή ώρα έχω κάνει αυτό εδώ πέρα. Φιλική συμβουλή από την Κωνσταντίνα: αν ξεκινήσετε να το φτιάχνετε, βρείτε από την αρχή μια πολύ μεγάλη έκταση. Γιατί βαρέθηκα να σας πάω τόση ώρα τετραγωνάκια. Οπότε ξεκινάω τώρα να τοποθετώ τα παράθυρα. 3-5 block θέλει. Δηλαδή θα βάλουμε ένα. Αφήνουμε 1-2 κενό, εδώ θα μπει η σκάλα, οπότε εδώ θα μπει αυτό. 1, 2, 3, 4, 5. Η σκαλίτσα μου εδώ. Όχι έτσι. Έτσι. Από εδώ η άλλη σκαλίτσα. Και κατεβαίνουμε προς τα κάτω. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Μια σκαλίτσα εδώ πέρα. Όχι. Οπότε τώρα αυτό που πρέπει να κάνω είναι να ξεκινήσω να μπω μέσα και να αρχίσω να φτιάχνω τα δωματιάκια. Οπότε μπαίνω εδώ. 1, 2, 1, 2. Και σε αυτό εδώ το μπλοκ ένα, δηλαδή μέσα από το περίγραμμα, θα βάλω γυαλί. Πού είναι τα γυαλιά? Θα βάλω το γυαλί αυτό, το απλό, όχι χρωματιστό, εδώ για να κλείσουμε. Λοιπόν, πάει καλά. Θα αρχίσω λίγο να ανοίγω εδώ το χώρο. Δεν θα ασχοληθώ τώρα με τον έξω χώρο, θα ασχοληθώ μόνο με το μέσα. Νομίζω το μετανιώνω που έβαλα μόνο 3 μπλοκ ύψος. Θα ήθελα να έχω άλλο ένα για ταβάνι. Μπορεί να το μεγαλώσω ή απλά το παράθυρο είναι λίγο πιο χαμηλό. Αν και ιδανικά θα ήθελα όσο είναι το ύψος του δωματίου να είναι και το ύψος του παραθύρου. Αλλά επειδή έκανα αυτό το λαθάκι και τώρα δεν έχω όρεξη να προσπαθώ να το διορθώσω, μάλλον θα μείνει έτσι.
Επίσης θέλω όλο το δωμάτιο να είναι λευκό, δηλαδή ακόμα και εδώ το πάτωμα θέλω να το βάλω λευκό. Οπότε θα σπάσουμε όλα τα blocks για το πάτωμα και αυτά. Και έτσι είναι πολύ καλύτερο. Εν τω μεταξύ τώρα το έχω κάνει το λάθος και έχω διαλέξει αυτά τα blocks τα οποία άμα τα βάλεις διαφορετικά με διαφορετική κατεύθυνση φαίνεται. Δεν είναι όλο ίδιο από όλες τις πλευρές, οπότε προσπαθώ να έχουν και την ίδια κατεύθυνση για να βγαίνει ομοιόμορφο. Και λίγο καθυστερώ και για αυτόν τον λόγο, οπότε ίσως δεν ήταν το κατάλληλο μπλοκ αυτό που διάλεξα. Έπρεπε να πάρω κάποιο πιο μαρμαρέ, να είναι ίδιο από όλες τις επιφάνειες. Τέλος πάντων, θα τα καταφέρω όμως που θα πάει. Βλέπετε ότι γεμίζω να είναι άσπρο όλο το πάτωμα, η τύχη, το ταβάνι. Θα είναι λευκό τα πάντα και θα είναι τέλειο. Μ' αρέσει πάρα πολύ να είναι λευκό, γιατί όπως είδατε και στο δείγμα που σας έδειξα, θέλω να το συνδυάσω με χρωματιστούς καναπέδες. Οπότε αυτό που κάνω είναι να αφήνω έτσι ένα μπλοκ εδώ στο πλάι από το γυαλί και μετά να βάζω το τοίχο. Κάπως έτσι. Και το πάνω θα είναι όλο αυτό το ταβάνι. Ίσως είμαι λίγο ίσα-ίσα, αλλά τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Έτσι. Οπότε αυτό εδώ το σπάμε όλο. Και πρέπει να δω και το βάθος του δωματίου πόσο θέλω να είναι. Κάπου εδώ θα έχει το διάδρομο τον οποίο θα σκάψουμε για να βγούμε πάνω στην επιφάνεια. Αλλά νομίζω ότι αν το κάνουμε μέχρι κάπου εδώ το δωμάτιο θα είναι πάρα πολύ καλά. Ναι. Εν τω μεταξύ σε αυτό που έκανα στο live είχα και το θέμα το ότι δεν ήμουνα πολύ χαμηλά, οπότε από πάνω είχα άμμο και άμμος πέφτει. Και αφού έπεφτε άμμος μετά πλημμύριζε εδώ μέσα το δωμάτιο, ενώ τώρα που είμαι πιο καλά σε βάθος δεν έχουμε αυτό το θέμα. Οπότε και άλλη συμβουλή, την οποία τώρα τυχαία προέκυψε, δεν το είχα σκεφτεί να σας πω την αλήθεια, είναι να πάτε αρκετά βαθιά για να μπορείτε να μην έχετε το άγχος με την άμμο. Οπότε τώρα έχω φτιάξει όλο αυτόν εδώ το χώρο και στη συνέχεια θέλω εδώ πέρα να κάνω ένα μικρό διάδρομο, ο οποίος εννοείται και αυτός πρέπει γύρω γύρω να είναι όλος λευκός, οπότε έχω μπόλικη δουλίτσα ακόμη. Και αφού έρχεται κάπου εδώ ο διάδρομος, μετά θα ανοίγει προς τα εδώ για να γίνεται σιγά σιγά με σκαλοπατάκια, δηλαδή εδώ θα είναι έτσι. Και μετά θα αρχίζουν τα σκαλοπατάκια. Και εδώ θα ανοίγει ένας μικρός διάδρομος σαν έτσι ένα mini hall, όπου μετά θα ανεβαίνει προς τα πάνω, θα έχει μία σκάλα. Όχι! Βγήκα στο νερό. Δεν το πιστεύω! Πού έχω πάει! Δεν τα υπολογίσαμε καλά, παιδιά. Δεν τα υπολογίσα καλά. Λοιπόν, αυτό θα έχει πάρει νερό τώρα. Οπότε βάλε εδώ ένα μπλοκ να κλείσει. Πρέπει να το κάνουμε κάπου αλλού. Έγινε λάθος. Πάμε πάλι. Λοιπόν, είμαστε εδώ, οπότε άμα πάρουμε κάπου εδώ πιστεύω θα βγούμε μέσα. Ναι, βγήκα εδώ, να. Τέλεια. Οπότε δεν θα έχουμε τόσο μεγάλο χώρο από ό,τι φαίνεται, γιατί έγινε κακουχία, τζάμπα τα φτιάχνω εγώ όλα αυτά. Θα τα χτίσω. Οπότε κάπου εδώ θα γίνει το χώρο μας. Μπορώ βέβαια να το πάω κάπως γύρω-γύρω, στριφογυριστό, για να μεγαλώσουμε κάπως το χώρο. Οπότε, κοιτάξτε τι θα γίνει τώρα. Επειδή δεν έχω διάθεση να το κάνω στριφογυριστό, θα μου πάρει 10 ώρες και δεν έχω την πολυτέλεια, όπως βλέπετε, να κάνω κάτι διαφορετικό έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση. Η περιοχή εδώ είναι πάρα πολύ στενή για να έχω τη δυνατότητα να κάνω κάτι άλλο. Θα το αφήσουμε έτσι και θα έχω μια τεράστια σκάλα. Απλά θέλω λίγο εδώ το γύρω γύρω να το προσέξω.
Δηλαδή εδώ το χώρο που θα κατεβαίνεις στο σπίτι να είναι λίγο πιο ωραίος. Οπότε λίγο εδώ σπάμε αυτά τα μπλοκ. Και σε όλο αυτό θα βάλουμε τη σκάλα. Είναι πολύ μεγάλη, δεν ήθελα να βγει έτσι, είναι η αλήθεια. Αλλά έτσι όπως ήρθε η κατάσταση, δεν έχω πολύ την πολυτέλεια του χρόνου να κάνω κάτι διαφορετικό. Εδώ πέρα θα το κάνω όπως το είχα κάνει και στο live. Θα βάλω αυτά εδώ σαν φάση διακοσμητικό. Βέβαια νομίζω ότι δεν ταιριάζει και η σκάλα με το ξύλο, αλλά δεν πειράζει. Συμπαθητικό είναι. Έτσι. Και στη συνέχεια, βασικά περιμένετε λίγο να βάλουμε φως. Θα βάλουμε κάποια torches. Αρχικά θα βάλουμε κάποια εδώ που μπαίνει. Θα έχει ένα φως εδώ στο διάδρομο για να περνάς. Εδώ. Εδώ πέρα θα χρησιμοποιήσουμε τα μπλοκ αυτά, τα ροζ, για να κάνουμε τους καναπέδες. Για να δω βέβαια τι άλλα χρώματα έχουμε και μπορώ να χρησιμοποιήσω. Το ροζ θα βάλω γιατί μ' αρέσει και πήρα και κρεβάτι να προσθέσω. Θα βάλουμε εδώ αυτό τον καναπέ και καλά. Μεγάλο, βασικά χρησιμοποιείται σαν τραπέζι. Και στη μέση. Βασικά όχι. Εδώ καναπές. Και στη μέση θα βάλουμε ξύλινο τέτοιο, σαν τραπέζι φάση. Βέβαια αυτή τη στιγμή μπορούσα να το κάνω καλύτερο, αλλά θα το κάνω έτσι απλό. Θα βάλουμε εδώ πάνω ένα torch για να φωτίζει. Θα βάλουμε εδώ πέρα, μπορώ να βάλω torches. Να βάλουμε ένα εδώ και ένα από εδώ. Στη συνέχεια εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε κάτι σαν κουζίνα. Αλλά μπορούμε να παίξουμε και με συνδυασμό με το... με αυτό εδώ πέρα, το crafting table και με το chest. Δηλαδή να βάλουμε ότι και καλά είναι η κουζίνα εδώ πέρα. Οπότε κάπως έτσι. Μπορούμε να βάλουμε και ένα chest εδώ. Εδώ να βάλουμε ένα διπλό chest. Να βάλουμε άλλο ένα torch. Και από εδώ μπορούμε να βάλουμε την κρεβατοκάμαρα που θα είναι ένα διπλό κρεβάτι. Άμα το κάνω τριπλό, καλύτερο έτσι. Ένα τεράστιο δηλαδή κρεβάτι. Μπορούμε να βάλουμε αυτό το plank με αυτό και καλά ότι είναι το κομωδίνο. Έτσι. Και άλλο ένα chest για και καλά ντουλάπα. Και το άλλο πράγμα που θέλω να δω... Α, έχουμε και αυτά εδώ πέρα. Έχουμε τα λουλουδάκια. Έχουμε και αυτά που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν τραπέζι. Γενικά έχει διάφορα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε έτσι σαν διακοσμητικά. Θα πάρουμε αυτό το κέικ να το βάλουμε. Όπα. Το βάλουμε εδώ. Βασικά όχι. Μπορώ να το βάλω εδώ πάνω. Ναι. Εδώ είναι και το κέικ που μας περιμένει για πρωινό. Μπορούμε να κάνουμε και διάφορες γλαστρούλες να βάλουμε και τέτοια. Αλλά νομίζω ότι έχετε πιάσει το κόνσεπτ, οπότε θα το τελειώσουμε εδώ πέρα. Πάμε λίγο να το δούμε και απ' έξω πώς είναι. Αυτό που δεν μου αρέσει τώρα είναι το γεγονός ότι εδώ έχει αυτό. Το φτιάξω. Έτσι είναι καλύτερο. Ναι. Ωραία. Οπότε αυτό εδώ πέρα είναι το υποβρύχιο σπίτι που κάναμε. Νομίζω ότι βγήκε πάρα πολύ ωραίο. Αν κάποια από εσάς δημιουργήσετε το ίδιο που έκανα και εγώ, περιμένω να μου στείλετε τις φωτογραφίες σας όπως κάνετε συνήθως. Και επίσης να μου γράψετε από κάτω τις ιδέες σας για το τι άλλο μπορώ να κάνω στο Minecraft Creative. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε ένα μεγάλο like για να το ξέρετε σας άρεσε και να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα βίντεο που θα ανέβουν. Αυτά λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!